Την προσοχή των κυνηγών εφιστά ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης ύστερα από την πρόσφατη καταγραφή περιστατικών εμφάνισης λύκων. Το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού των λύκων στον ομό του Εύρου έχει λάβει σοβαρές και επικίνδυνες πλέον διαστάσεις, με τον κίνδυνο να είναι ορατός τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Πλέον πρόσφατο περιστατικό, ο τραγικός θάνατος Βρετανίδας τουρίστριας στην περιοχή της Μεσημβρίας του νομού Ροδόπης, όπου σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η άτυχη γυναίκα που χάθηκε στο σημείο κατασπαράχθηκε από λύκους ή και τσακάλια. Το φαινόμενο του λύκου είναι εδώ και χρόνια σε έξαρση σε όλη την Ελλάδα, σε όλη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα που έχουμε επαφή προσωπικά, που έχουμε επαφή με άλλους συναδέλφους προέδρους κυνηγετικών συλλόγων, και πρόσφατα θα έλεγα ότι στο Δημότικο είχαμε μια έξαρση λύκων και είχαμε και πάνω από 20 σκυλιά από την περίοδο της άνοιξης μέχρι σήμερα που έχουν φαγωθεί από λύκους. Είχαμε κάνει και παλαιότερα έγγραφα στα υπουργεία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας απάντησε κανένας. Είναι θέμα καθαρά της πολιτείας να δει τον πολλαπλασιασμό των λύκων που αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και έχουμε πρόβλημα, και έχουμε πρόβλημα όχι μόνο στο βουνό, αλλά θα έχουμε σιγά σιγά πρόβλημα και στον κάμπο, διότι αυτά τα ζώα πεινάνε, δεν μπορούν να βρουν εύκολα τροφή, έχουν λιγοστέψει οι κτηνοτροφικές μονάδες που υπήρχαν στα δικά μας τα βουνά, και αναγκαστικά ορμά σε σκελιά, πιστεύω ότι πολύ φοβάμαι θα ορμήξουν και σε ανθρώπους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Το μόνο καλό είναι ότι τελευταία, φέτος και πέρσι, το τέλος στην περιοχή της δική μας εδώ, Αλεξανδρούπολη, δεν είχαμε πολλά κρούσματα, για να λέμε τις αλήθειες, μάθαμε, λύκων για κατασπάραξη σκυλιών. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν μπορεί δηλαδή, ο λύκος είναι επικίνδυνος και έχει κάνει μεγάλη ζημιά και στα σκυλιά των συναδέλφων κυνηγών, και στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχει φάει πάρα πολλά σκυλιά των ανθρώπων αυτών, καθώς επίσης και ζώα και κατσίκια και πρόβατα και οτιδήποτε βρει θα τα φάει. Να σημειωθεί ότι περιστατικά επίθεσης λύκων σε κυνηγόσκυλα έχουν καταγραφεί και στο Δήμο Σουφλίου, όπως και στην περιοχή της Τσίγκλας του Δήμου Διδημοτήχου, όπου δύο σκυλιά δέχθηκαν επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα, ενώ λύκοι έχουν θεαθεί και από τους κυνηγούς. Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου συνιστά στους κυνηγούς να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των σκυλιών τους όσο και των ίδιων. Αυτό το φαινόμενο θα το εντοπίσει η πολιτεία. Γιατί ξέρουμε ότι ο λύκος είναι προστατευόμενο είδος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς προσωπικά καμία κίνηση, γιατί θα είμαστε παράνομοι όλοι, κακά τα ψέματα. Και γι' αυτό εγώ είχα στείλει και παλαιότερα και έγγραφο επίσημο στο Υπουργείο, το οποίο είχαμε και εμείς εδώ πέρα πολλά κρούσματα με λύκους. Απάντηση δεν πήρα. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να σκύψει στα προβλήματα όλων των συλλόγων που έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορεί σε κάποιες χώρες να απαγορεύεται ο λύκος, αλλά δεν έχουν προβλήματα. Εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί το οικοσύστημα να μην λειτουργεί ομαλά και κανονικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν 100 λύκοι σε μια περιοχή που έπρεπε να υπάρχουν 10. Εγώ πιστεύω υπάρχει κίνδυνος και ανθρώπων. Λέγαν τώρα, βγάλαν την απόφαση ότι την τουρίστα δεν τον έφαγαν λύκοι. Άλλοι λένε ότι τον έφαγαν σκυλιά. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζω προσωπικά τι έχει γίνει. Αλλά όταν είναι ένα ζώο πεινασμένο, είναι επικίνδυνο. Και αυτά τα ζώα έχουν πεινάσει.